Οι τραγωδίες στην άσφαλτο της Κρήτης διαδέχονται η μία την άλλη με την τοπική κοινωνία μου διασμένη να παρακολουθεί μια αιματοχυσία δίχως τέλος. Φέτος η κατάσταση φαίνεται να είναι ανεξέλεγκτη με τα τροχαία δυστυχήματα να είναι άλλε και την αλήθεια των αριθμών να σοκάρει. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα η Κρήτη θρύνει 40 ανθρώπινες ψυχές. Όταν την αντίστοιχη περσίνη περίοδο η νεκρή τροχέα ήταν 23. Σχεδόν διπλάση, δηλαδή με τη δραματική αυτή διαπίστωση να προβληματίζει. Σαφώς φταίνε και οι δρόμοι, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτική νομίζω. Ε, σίγουρα έχουμε και εμείς ευθύνη ε, σαν πολίτες, ε, γιατί από ό,τι βλέπω κι εγώ δηλαδή γίνονται προσεξίε και τρέχουν. Αυτό. Και βλέπω και παιδιά που είναι στα προστινά καθίσματα, χωρί παιδικά καθίσματα από πίσω. Οπότε λογικό είναι να είναι η ευθύνη και τη πολιτεία, αλλά για να μην τα ρίχνουμε πάντα στην πολιτεία, νομίζω ότι και εμεί έχουμε μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Η ακτινογραφία των τροχαίων στην Κρήτη, όπω αυτή προκύπτει μέσα από τα στοιχεία του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων, φέρνει στο προσκήνιο την τραγική πραγματικότητα με την Κρήτη να μην σταματά να θρυνεί τα περισσότερα από τα τροχεία δυστυχήματα και συγκεκριμένα τα 17 σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, 14 στον ΒΟΑΚ και 9 μέσα στις πόλεις του νησιού. Οι μήνες Απρίλιος και Ιούλιος ήταν οι πλέον αιματοβαμένοι με τον κάθε ένα από αυτούς να μετρά 8 θύματα. Οι όλοι νέοι λυπάμαι, αλλά όλοι νέοι, όλοι νέα παιδιά λυπάμαι. Τι να κάνω? τι να πεις. αφού τα βλέπουν οι θήνοτες, να πω. Που είναι η δουλειά του. Εμείς τι κάνουμε. Προσπαθούμε να καρότσι, τα γκονάκια, τα παιδιά, τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Δεν έχουμε καλούς δρόμους. Ειδικά στο ΒΟΑΚ, δηλαδή αν ξεκινήσουμε να πάμε προς Χανιά, είναι χαλιά ο δρόμος. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε και πιο προσεκτικοί στην οδήγησή μας. Από του 40 νεκρούς φέτος, οι 32 ήταν άνδρες και οι 8 γυναίκες. 28 ήταν οδηγοί, οι 7 επιβάτες και οι 5 πεζοί. Αναφορικά με τις ηλικίε 13 ήταν ηλικία 55 έως 70 ετών, οι 10 από 18 έως 25 ετών, ενώ 2 ήταν ηλικία έως 17 ετών. Τίποτα, ότι να βγουν να πάρουν το αμάξι, αλλά να αποφασίσουν να πιούνε και γουστάρουν να πιούνε παραπάνω, να το κάνουν, απλά να το αφήσουν. Δεν ναι, έγινε κάτι, θα το πάρουν αύριο. Αλλιώ μπορεί να πάρουν το αμάξι, αλλά ότι και αυτοί οι ίδιοι γυρίσουν στο σπίτι. Αυτό. Σε 18 συγκρούσει οχημάτων, 18 εκτροπέ και 4 παρασύρσει πεζών έσβησαν μέχρι στιγμή τα 40 θύματα τη ασφάλτου. Το καμπανάκι κινδύνου ηχεί εκοφαντικά μπροστά στο θανάσιμο συνδυασμό του ανεπαρκέστατου οδικού δικτύου και μια ανεύθυνη οδική συμπεριφορά μεγάλη μερίδα οδηγών. Και όλοι καλούνται από την πλευρά του να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνη που του αναλογεί, προκειμένου να σταματήσουν ανθρώπινε ζωέ να παίζονται κοροναγράμματα στου δρόμου τη Κρήτη.